Κύριε Δήμαρχε, κλείνουν 2 χρόνια αύριο. Σίγουρα θα υπάρχουν όμως τομείς στους οποίους δεν θεωρείτε ότι. Δεν είστε μάλλον τόσο ευχαριστημένος ότι. Δεν θα πω ότι δεν πετύχατε. Θα πω ότι δεν τα πήγατε τόσο καλά. Θα μας πείτε μερικούς. Τελείωσε το καλοκαίρι. Είχε ακουστεί από την διοίκησή σας πως θα έχουμε τη μεταφορά της βιβλιοθήκης στο πνευματικό κέντρο. Είχαμε ακούσει πως θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια σε σύντομο διάστημα του πνευματικού κέντρου. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα. Τι φταίει, θα γίνει και αν γίνει ναι και αν γίνει πότε. Θα πάμε σε κάτι άλλο, να αλλάξουμε σελίδα στη συζήτηση και να πάμε στον ερχόμενο Μάρτιο. Μπορεί ο Μάρτιος να απέχει 7 περίπου μήνες από την κουβέντα που κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, ήδη ξεκίνησαν οι συζητήσεις, οι κουβέντες και τα σενάρια, ας το χαρακτηρίσω έτσι, για τις αλλαγές των θέσεων τόσο των αντιδημάρχων όσο των προέδρων των δημοτικών επιχειρήσεων και των οργανισμών του Δήμου. Ευσταθεί κάτι από όλο αυτό το οποίο ακούγεται? Έχετε καταλήξει στο ποιος θα αναλάβει τις συγκεκριμένες θέσεις στο δεύτερο μισό της διοίκησής σας? Κύριε Δήμαρχε, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα αυτήν, όταν σας τηλεφώνησα για να κάνουμε τη συζήτηση, σας είχα πει πως θα κάνω και κάποιες ερωτήσεις οι οποίες ενδεχομένως να μην σας αρέσουν. Μία από αυτές είναι και η επόμενη, αυτή η οποία ακολουθεί. Και έχει να κάνει εντός εισαγωγικών με τα ενδοοικογενειακά της δικής σας παράταξης. Ακούγεται, λέγεται, αφήνεται να εννοηθεί, το αφήνεται με αλφαγιώτα, πως υπάρχουν κάποιοι συνεργάτες μέσα από τη δική σας παράταξη, υπάρχει πρόβλημα με κάποιους συνεργάτες, οι οποίοι μάλιστα προχωράνε ήδη στη δημιουργία ενός άλλου ψηφοδελτίου, ο οποίος θα κάνει ζημιά στην ώρα ευθύνης για τις επόμενες εκλογές και πως δημιουργούν ένα άλλο ψηφοδέλτιο. Έχει πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή σας? Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τους συνεργάτες που έχετε? Καταρχάς να σας πω ότι δεν υπάρχουν ερωτήσεις που δεν μου αρέσουν. Είμαι εδώ για να απαντήσω σε όλες. Θα απαντήσω λοιπόν και σε αυτήν. Για το τέλος έχω αφήσει μια ερώτηση την οποία θα την περιμένουν αρκετοί σίγουρα από τους ανθρώπους οι οποίοι θα δουν τη συνέντευξη. Για άλλους το 19 είναι κοντά, για άλλους είναι μακριά, για άλλους πιθανόν να μην τους ενδιαφέρει καν. Ο Παναγιώτης Ογκυρίνης θα είναι υποψήφιος δήμαρχος το 2009 στις επόμενες εκλογές?